Εντυπωσιακές εικόνες από το σπάνιο φυσικό φαινόμενο που από χθες έκανε την εμφάνισή του με το πυκνό πέπλο της Ομίχλης να σκεπάζει τα βόρεια παράλια των Χανίων. Ένα τεράστιο σύννεφο που εισβάλλει από τη θάλασσα και σχεδόν εξαφανίζει ολόκληρες περιοχές, με το τοπίο να είναι απόκοσμο, σχεδόν εξωπραγματικό, αλλά όχι μεγάλης διάρκειας. Η θερμή και η γρία αέρια μάζα, η οποία έρθε και με την άπνοια παρέμεινε στις βόρειες περιοχές των Χανίων, έπεσε λίγο η θερμοκρασία απότομα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει μια υγροποίηση. Η ομίχλη μεταφοράς, όπως ονομάζεται το φαινόμενο, είναι σπάνια μεν για την Κρήτη, αλλά όχι και πρωτοφανής, καθώς έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν, συνήθως την εποχή της άνοιξης. Είναι ουσιαστικά η εξατμιζόμενη ποσότητα του νερού που προκαλεί ο συνδυασμός της παραδεταμένης ηλιοφάνειας και της άπνοιας σε συνάρτηση με την παγωμένη ακόμα θάλασσα. Είναι τύπου ομίχλης μεταφοράς. Δεν μεταφέρθηκε όμως τόσο προς τη στεριά και αυτό οφείλονταν καθαρά στην άπνοια που ευνόησε και τη δημιουργία της και πολύ γρήγορα μετά που βγήκε ο ήλιος άρχισε να ζεσταίνει η ατμόσφαιρα, αυτό το φαινόμενο διαλύθηκε. Και σήμερα το πρωί το σκηνικό ήταν πανομοιότυπο, ίσως όχι στην ίδια έκταση και ένταση με χθες, αλλά πάντα αξιοπερίεργο και ασυνήθιστο. Εκδηλώνεται τοπικά, παροδικά και εξασθενεί γρήγορα, τόσο όσο να φυλακιστεί σε βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν το γύρο της χώρας. Οφείλεται καθαρά σε τοπικούς παράγοντες οι οποίοι θα ευνοήσουν και οι μετεωρολογικοί με τη σειρά τους ώστε να γίνει αυτό το πράγμα. Και φυσικά θα γίνει γιατί έχουμε άπνοιες, δηλαδή τη νύχτα έχουμε πάρα πολύ ασθενείς στους ανέμους. Αυτό τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Από αύριο ωστόσο εκτιμάται πως το σπάνιο αυτό φαινόμενο της ομίχλης δεν θα κάνει ξανά την εμφάνισή του, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν αλλάζοντας τα δεδομένα που ενισχύουν την εκδήλωσή του. Όχι όμως και τις καλοκαιρίες, καθώς ο υδράργυρος θα υποχωρήσει μεν αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό.